Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα τηλεόραση. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας σε τίτλους. €7.000 για την συναυλία του Κορκολί και €10.000 για μια πλαστική φιλοσιά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ντομάτες από Τουρκία εντοπίστηκαν με τον ιό της υπατήτητας Α. Με προβλήματα και παραστάσεις διαμαρτυρίας στο άνοιγμα των σχολείων στην Αλεξανδρούπολη. Συναγερμός έχει σημάνει μετά τη μεγάλη φωτιά στη Μόρια που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων και μεταναστών και έχει αφήσει το νησί σε χάος με 13.000 μετανάστες στους δρόμους. Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύονται και στη Λέσβο έφτασαν με στρατιωτικό αεροσκάφος 3 δημιουργίες μάτα από την Ελευσίνα. Την λύπη του για όσα διαδραματίστηκαν στη Μόρια εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας όμως παράλληλα πως τίποτα δεν μπορεί να γίνεται άλοθη για βίαιες αντιδράσεις και πολύ περισσότερο για ταραχές. Με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά ακόμη και αυτό της προβοκάτσιας για την μεγάλη φωτιά στην Μόρια, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανθρωπιστική κρίση που προέκυψε καθώς η δομή έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Λόγω αυτού, μάλιστα, δόθηκε εντολή να ενεργοποιηθεί το δίκτυο πληροφοριών της ΕΕΠ. Στόχος της εντολής αυτής είναι να διερευνηθεί αν υπάρχει υποκίνηση από εξωγενείς παράγοντες για τα όσα έγιναν στη Μόρια. Επίσης, με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου για λόγους δημόσιας υγείας. Η εν λόγω κήρυξη ισχύει από σήμερα και για 4 μήνες. Πάνω από 12.000 πρόσφυγες και μετανάστες είναι έως αυτήν την ώρα χωρίς στέγη και κάποιοι από αυτούς έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Για τουλάχιστον 35, έλεγαν τα επίσημα στοιχεία. 3 διμερίες των ΜΑΤ αναχώρησαν ήδη από την Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος. Όπως έγινε γνωστό από το αρχηγείο της Ελλάς, υπάρχουν ήδη ισχυρές δυνάμεις στο νησί. Ωστόσο, όλοι οι αλλοδαποί που βρίσκονται στο ΚΙΤ μετά τις πυρκαγιές είναι συγκεντρωμένοι εκτός της δομής, όπου φυλάσσονται και αναζητούνται λύσεις για την στέγασή τους. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι δεν κάηκαν οι υποαυτοποίησεις, κάηκε όμως ολοσχερώς η υπηρεσία ασύλου και ο εξοπλισμός της. Επίσης, ζημιές υπήρξαν στον χώρο της μονάδας εντατικής θεραπείας και της μονάδας αυξημένης φροντίδας και στον κλιματισμό της υγειονομικής μονάδας που φτιάχτηκε με δωρεά της Ολλανδικής κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με έκτακτο μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό, αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μόρια. Εκφράζω τη λύπη μου για τα χθεσινά γεγονότα στη Μόρια. Αναγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες. Τίποτα, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνεται άλοθη για βίαιες αντιδράσεις σε υγειονομικούς ελέγχους. Και πολύ περισσότερο για τέτοια έκταση ταραχές. Η κατάσταση στη Μόρια δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί αποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα δημόσιας υγείας, ανθρωπισμού, αλλά και εθνικής ασφάλειας. Όλο το νησί κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που σημαίνει πως όλοι οι εθνικοί πόροι και όλες οι εθνικές δυνάμεις θα το συνδράμουν. Απομακρύνονται ήδη από εκεί σήμερα όλα τα ασυνόδευτα παιδιά. Ενημέρωσα μάλιστα σχετικά και τις ευρωπαϊκές αρχές, με τις οποίες άλλωστε βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία. Το πρόβλημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών κυμάτων είναι εξάλλου πρωτίστως ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα έχει ήδη σηκώσει πολύ βαρύτερο φορτίο από εκείνο που της αναλογεί. Αύριο θα επισκεφθεί τη Λέσβο ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Μαργαρίτης Σκινάς, με τον οποίο θα έχω συνάντηση την Παρασκευή. Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε αμέσως. Οι φιλοξενούμενοι θα στεγαστούν σε κατάλληλες σκηνές. Οι θετικοί στον ιό θα έχουν περίθαλψη και οι κάτοικοι της Λέσβου θα αποζημιωθούν και θα προστατευθούν. Ήδη κυβερνητικό κλιμάκιο είναι επί τόπου. Στις 6 το απόγευμα θα γίνουν αναλυτικές ανακοινώσεις. Κανείς άλλος μετανάστης ή πρόσφυγας όμως δεν θα επιτραπεί να ταξιδέψει. Και θα υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στην κυκλοφορία και στις τοπικές δραστηριότητες. Είναι κάτι έκτακτο, αλλά απολύτως απαραίτητο. Και είμαι σίγουρος ότι οι νησιώτες μας θα το καταλάβουν και θα συμπαραταχθούν. Θυμίζω πως από τη Μόρια έχουν μεταφερθεί από τις αρχές του έτους παραπάνω από 13.000 άνθρωποι. Τα πράγματα θα ήταν ασφαλώς πολύ χειρότερα αν στο μεταξύ το κράτος
δεν είχε εμποδίσει και νέες μεταναστευτικές ροές. Και προφανώς, οι έλεγχοι στα θαλάσσια σύνορά μας, που είναι και ευρωπαϊκά, θα συνεχιστούν. Με την αποτελεσματικότητα, που ως τώρα περιόρισε δραστικά τις παράνομες εισόδους. Πιστεύω πως μια άσχημη εμπειρία μπορεί να μετατραπεί γρήγορα σε ευκαιρία για μια καλύτερη πραγματικότητα. Και αυτό θα γίνει στη Λέσβο. Μόλις αξιολογηθεί η ζημιά στη Μόρια και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Προτεραιότητά μας παραμένει η υγεία και η ασφάλεια όλων, κατοίκων και μεταναστών. Τονίζω όμως ότι η Ελλάδα με τη συμπαράσταση της Ευρώπης ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται την ασφάλεια και την ειρηνική ζωή στην επικράτειά της. Την εθνική της αξιοπρέπεια, μαζί όμως με τον ανθρωπισμό της προς κάθε αδύναμο. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με την αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Ζαχαρούλα Τσεριγότη, την οποία θα συναντήσουμε μέσω Skype. Στρατηγέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και πραγματικά θέλουμε τις απόψεις, τις γνώμες σας από όλα αυτά που ξέρετε εσείς τόσα χρόνια. Καταρχήν, τι δεν λειτουργήσε σωστά? Ξαφνικά ξέσπασε μία φωτιά και είδαμε 13.000 τουλάχιστον ανθρώπους πλέον να είναι στους δρόμους μέσα στη Λέσβο. Και δεν μιλάμε για την υγειονομική βόμβα, την οποία πλέον θα βρούμε και μπροστά μας και στο νησί. Ξέρετε, διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι όταν υπάρχουν συμβάντα γεγονότα που είναι κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή, εν πάση περιπτώσει, κατά αυτών των ανθρώπων που διαβιούν σε άθλιες, τρισάθλιες συνθήκες, πάντα υπάρχουν εξεγέρσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάποια εξέγερση στη Μόρια. Δεν είναι η πρώτη φορά που την καίνε τη Μόρια. Να σας θυμίσω, αρχές του χρόνου είχαμε πάλι το ίδιο περιστατικό της εξέγερσης, εννοώ, και της φωτιάς, όταν τους ανακοινώθηκε ότι όσοι έχουν κάνει αίτηση ασύλου μέχρι 31/12 του 19 δεν θα εξεταστούν, γιατί θα προτεραιοποιηθούν οι αιτήσεις αυτών που μπήκανε το 2020. Να σας θυμίσω, πέρσι το Σεπτέμβρη πάλι είχαμε το ίδιο, όταν απανθρακώθηκε μία γυναίκα που διέμενε στο ΚΙΤ. Και διαχρονικά, αν πάμε και στα χρόνια πιο πίσω, πάλι έχουμε τέτοιου είδους εξεγέρσεις. Άρα ήταν κάτι το οποίο θα το βρίσκαμε μπροστά μας κάποια στιγμή. Δηλαδή δεν ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός, δεν ήταν η πρώτη εξέγερση που έχει γίνει, και όταν πλέον φτάσαμε στα 13.000 άτομα σε μια δομή η οποία μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 3.000, ήταν κάτι το οποίο θα γινόταν κάποια στιγμή. Επιχειρησιακά ήταν αναμενόμενο, γιατί η δομή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι για 3.500 άντε 4.000. Μην ξεχνάμε ότι τον Ιανουάριο του 19 ήταν 25.000 και τώρα μένουν 13.000. Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν εκεί. Είναι άθλιες, είναι τραγικές. Και μην ξεχνάμε ακόμη ότι από την πρώτη μέρα που έγινε το lockdown για τη χώρα μας, το ίδιο lockdown έγινε και για τις δομές που είναι στα νησιά, το οποίο lockdown δεν άρθηκε ποτέ, συνεχίστηκε και ακόμη μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που μένουν εκεί είναι κλεισμένοι μήνες τώρα εκεί πέρα. Δεν είναι δηλαδή ότι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι. Με αποτέλεσμα αυτό που έγινε να τους ξεσηκώσει. Υπήρξε τελικά προβογάτσια από εξωτερικούς παράγοντες? Τελικά είδαμε και την συμμετοχή της ΕΥΠ μέσα σε όλο αυτό το οποίο πλέον γίνεται από χθες. Πάντα υπάρχει η συμμετοχή των υπηρεσιών ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια διαμονής ετούντων άσυλο σε δομές. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η προτέρα σημασία δίνουμε στην ασφάλεια της χώρας, και όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει όποιος περνά παράνομα τα σύνορα της χώρας μας να ελέγχεται το ποιος είναι και να ελέγχεται και το ποιόν του. Πάντα συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δομές, να το πω έτσι, επιχειρησιακά και η ΕΥΠ. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, μην σας φαίνεται παράξενο αυτό. Mm-hmm. Εσείς πιστεύετε ότι όντως υπήρξε κάποια δραστηριότητα από έξω, εκτός της δομής, στην συγκεκριμένη εξέγερση, ή τελικά ήταν αυτά τα 35 κρούσματα τα οποία ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να απομονωθούν, προκαλώντας εξέγερση των υπολείπων?
Κοιτάξτε, υποθέσεις και εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Καλό είναι να περιμένουμε τα αποτελέσματα, τα πραγματικά και αυτά που θα βγουν από τις έρευνες της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας. Όμως, για μένα προσωπικά, δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. Πάντα συνέβαιναν τέτοιου είδους περιστατικά και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κάνω ακραίες υποθέσεις, ακραία υποθετικά σενάρια. Υπάρχουν όμως και αυτά τα σενάρια, τα οποία σίγουρα ερευνώνται, έτσι, στρατηγέ. Ανάλογα τα ευρήματα, σαφώς θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα σενάρια. Το θέμα είναι ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που θα υπάρξουν και τα αποτελέσματα της έρευνας. Και ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ξέρετε, όταν εδώ στον Εύρο είχαμε τα προβλήματα στα σύνορα με τους χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι επιχειρούσαν να περάσουν, τότε είχαμε πει ότι επιτέλους πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το πρόβλημα είναι της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδας και του Εύρου. Τώρα τελικά η Ευρώπη τι κάνει τώρα σε αυτή την περίπτωση? Μήπως κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα με αυτούς τους μετανάστες οι οποίοι κατά χιλιάδες φιλοξενούνται στην χώρα και δεν απορροφούνται από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πού θα πάνε αυτοί οι 13.000 τώρα? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι από 1η-1η του 20 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δηλώσεις, έχει γίνει κάποια αποσυμφόρεση του νησιού και μάλιστα της τάξης περίπου των 10.000 ατόμων. Δηλαδή από 25.000 που ήταν περίπου στις αρχές του χρόνου, τώρα έχουμε 12.500. Τι μας δείχνει αυτό? Γιατί για να γίνει μια αποσυμφόρεση από το νησί, σημαίνει ότι έχει γίνει άρση γεωγραφικού περιορισμού, σημαίνει ότι είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή ευάλωτες ομάδες. Άρα σημαίνει ότι ο πληθυσμός που υπάρχει στη Μόρια είναι με προσφυγικό προφίλ στην πλειονότητα. Μιλάμε για οικογένειες με μικρά παιδιά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 4.000 παιδιά υπάρχουν στη Μόρια, πέραν των ασυνόδευτων ανηλίκων. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ευρώπη που δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων θα πρέπει επιτέλους με την πίεση της κυβέρνησης να σταθεί. Και τι σημαίνει αυτό για μένα? Ωραία είναι η αλληλεγγύη στα λόγια, αλλά μέχρι σήμερα έχουμε δει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση το μόνο που κάνει είναι να συμπάσχει μαζί μας, να μας υποστηρίζει θεωρητικά και βέβαια να χρηματοδοτεί κάποιες δικές μας, εν πάση περιπτώσει, ενέργειες. Δεν είναι όμως έτσι. Η αλληλεγγύη της Ευρώπης θα πρέπει επιτέλους να φανεί στην πράξη. Για μένα είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Έναν απλό υπολογισμό, αν κάνουμε τα 13.000 άτομα που είναι εκεί, 600 άτομα να έπαιρνε η κάθε χώρα, είχε τελειώσει το θέμα της Μόριας. Όμως στην Ευρώπη δυστυχώς επικρατεί μια φοβία, μια ξενοφοβία, ανεβαίνουν οι τόνοι οι ρατσιστικοί με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή των απαιτήσεων πλέον από την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Κυρία Τσιριγότη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ. Γεια σας. Σε νέες δαπάνες που αφήνουν αρκετά ερωτηματικά, προχώρησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ξεκινώντας με την πιο πρόσφατη, αποφασίστηκε να δαπανίσει το ποσό των 10.000 ευρώ για την αγορά και τοποθέτηση πλαστικής φυλλωσιάς με στόχο να καλύψει το παλιό κολυμβητήριο. Ενώ δαπάνησε 7.000 ευρώ για να διοργανώσει νέα συναυλία με τον Στέφανο Κορκολή στις Σφαίρες. Σε άλλη μια εντυπωσιακή προμήθεια, αυτή την φορά των 10.416 ευρώ προχωρά ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται σε σχετικό ένταλμα πληρωμής που αναρτήθηκε στη διάρκεια, προκύπτει αναγκαιότητα για την προμήθεια πλαστικού πλέγματος με συνθετική φυλλωσιά τύπου κάθετος κήπος για την ενσωμάτωσή του στην υφιστάμενη περίφραξη πέριξ του παλιού κολυμβητηρίου. Η απόφαση φέρει την υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γιώργου Κιζηρίδη. Δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στο παλιό κολυμβητήριο μετά την κατεδάφιση και τους σωρούς χώματος που υπάρχουν, ο Δήμος ενδεχομένως θέλει να κρύψει το θέαμα από τους περαστικούς, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που υπάρχουν και κάποιοι τουρίστες. Από την άλλη πλευρά όμως, το ποσό που ξεπερνά τις 10.000 ευρώ φαίνεται σαν να υπερκαλύπτει μια δαπάνη που στόχο έχει να αποτρέψει τα βλέμματα. Σίγουρα θα υπήρχαν και οικονομικότερες λύσεις, αλλά με τις σωστές κινήσεις και διαγωνισμούς της Δημοτικής Αρχής διαφαίνεται ένας υπερβάλλον ζήλος. Αντίστοιχες εντυπώσεις προκαλεί και η πρόσφατη δαπάνη του Δήμου να ψυχαγωγήσει τους πολίτες με μια νέα συναυλία που έχει στα Σκαριά, αυτή τη φορά με τον γνωστό τραγουδιστή Στέφανο Κορκολή. Κόστος 7.106 ευρώ.
Το μουσικό δρόμενο θα λάβει χώρα το Σάββατο 12/9 στο θέατρο Κοτζιά με τις εξής επιμέρους δαπάνες. Πρώτον, αμοιβές καλλιτεχνών. Ο Στέφανος Κουρκουλής, η Σοφία Μανουσάκη, ένας κιθαρίστας, ένας σαξοφωνίστας και φλαουτίστας, ένας τατύμπανα χρουστά, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών εισφορών. 3.106 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Δεύτερον, μετακίνηση 1.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Τρίτον, διαμονή, διατροφή 500 ευρώ με το ΦΠΑ. Τέταρτον, ενοικίαση φωτιστικού και ηχητικού εξοπλισμού, έκτακτα έξοδα 2.500 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Να σημειωθεί ότι πριν λίγο καιρό ο Δήμος πήρε την απόφαση να δαπανίσει περίπου 23.000 ευρώ για συναυλία του Μάριου Φραγκούλη, αλλά λόγω της πανδημίας η συναυλία μεταφέρθηκε την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Στην απόρριψη της εισαγωγής παρτίδας ντοματών από την Τουρκία προχώρησαν οι ελληνικές αρχές μετά τον εντοπισμό σε αυτές παθογόνων μικροοργανισμών που αντιστοιχούν στον ιό της επατίτιδας Α. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς ένα παρόμοιο περιστατικό είχε καταγραφεί και το 2010. Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στο σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τροφές και ζωοτροφές την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών σε ντομάτες από την Τουρκία που αντιστοιχούν στον ιό της επατίτιδας Α. Οι τουρκικές ντομάτες εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των ελληνικών συνόρων, όπου κατά την διεξαγωγή αναλύσεων οι ελληνικές αρχές προχώρησαν στην απόρριψη της εισαγωγής αυτών των ντοματών, εμποδίζοντας έτσι να φτάσουν στα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αγρότυπου, η δειγματοληψία έγινε στις 17 Οκτώβου του 2020 στα ελληνοτουρκικά σύνορα και αφορά αποξηραμένες ντομάτες. Θυμίζουμε ότι το πρόβλημα με τουρκικές ντομάτες μολυνσμένες με ιό της υποτίθεται Α είναι μια παλιά ιστορία. Πριν από μια δεκαετία, το 2010, είχε εκδηλωθεί επιδημία υπατήτιδας Α σε Ευρωπαίους πολίτες που οφειλόταν σε κατανάλωση λιαστής ντομάτας εισαγόμενης από την Τουρκία στη Γαλλία και είχε υπάρξει τότε σχετική ειδοποίηση από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα κατά της Τουρκίας για τις εισαγωγές ντομάτας, όπως είχε πάρει πρόσφατα μέτρα κατά της Αργεντινής για τις εισαγωγές λεμονιών. Με 4 βουλευτές με καταγωγή από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ολοκλήρωσε τον ανασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για την Αναστασία Γκαρά από την Ορεστιάδα, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο από την Δράμα, την Δώρα Βιέρη από την Ξάνθη και τον Τρίφων Αλεξιάδη από την Αλεξανδρούπολη. Σε μια σειρά αλλαγών στους τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος παραμένει μόνο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος μαζί με τον Πάνο Σκουρλέτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα και τον Γιάννη Ραγκούση, ο οποίος θα ανακοινωθεί. Αναφορικά με τους προερχόμενους από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπήρξαν δυναμικές αλλαγές. Αρχικά η Αναστασία Γκαρά από την Οριστιάδα τοποθετήθηκε ως αναπληρωτής τομεάρχης ψηφιακής διακυβέρνησης. Η Δώρα Αυγέρη από την Ξάνθη ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή τομεάρχη υγείας. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος από τη Δράμα ανέλαβε ως τομεάρχης δικαιοσύνης και τέλος ο Τρίφων Αλεξιάδης με καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη ανέλαβε αναπληρωτής φορολογικής πολιτικής. Αναλυτικότερα. Τομέας Οικονομικών, Αχτσιόγλου Έφη, Αλεξιάδης Τρίφων ως αναπληρωτής φορολογικής πολιτικής, Παπανάτσιου Κατερίνα ως αναπληρώτρια δημοσιονομικής πολιτικής. Τομέας Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χαρίτσης Αλέξης, Μαμουλάκης Χάρης ως αναπληρωτής, Σαρακιώτης Γιάννης ως αναπληρωτής έρευνας και τεχνολογίας. Τομέας Εξωτερικών, Κατρούγκαλος Γιώργος, Μπουρνούς Γιάννης, αναπληρωτής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τζακρή Θεοδώρα, αναπληρώτρια απόδημου ελληνισμού και εξωτερικού εμπορίου. Τομέας Προστασίας του Πολίτη, Σπίρτζης Χρήστος, Καφαντάρη Χαρά ως αναπληρώτρια πολιτικής προστασίας, Καλαματιανός Διονύσης ως αναπληρωτής. Τομέας Εθνικής Άμυνας, Δρίτσας Θοδωρής, Τσίπρας Γιώργος ως αναπληρωτής. Τομέας Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φίλης Νίκος, Τζούφι Μερόπη ως αναπληρώτρια. Τομέας Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ξένο Γιανακοπούλου Μαριλίζα, Φωτίου Θεανό ως αναπληρώτρια πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Τομέας Υγείας, Ανδρέας Ξανθός. Βαρεμένος Γιώργος αναπληρωτής, Αυγέρη Δώρα αναπληρώτρια. Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Φάμελος Σοκράτης, Πέρκα Θεοπίστη αναπληρώτρια. Τομέας Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αναγνωστοπούλου Σία. Σκουρολιάκος Πάνος ως αναπληρωτής πολιτισμού, Μωραΐτης Θάνος ως αναπληρωτής αθλητισμού. Τομέας Δικαιοσύνης, Ξανθόπουλος Θεόφιλος, Αγαθοπούλου Ειρήνη ως αναπληρώτρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων. Τομέας Εσωτερικών, Ζαχαριάδης Κώστας, Χατζηγιαννάκης Μίλτος, αναπληρωτής τοπικής αυτοδιοίκησης, Πολάκης Παύλος, αναπληρωτής διαφάνειας της διοικητικής δράσης, Μάλαμα Κυριακή, ως αναπληρώτρια Μακεδονίας και Θράκης, Τομέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κάτσης Μάριος, Γκαρά Αναστασία, ως αναπληρώτρια ενημέρωσης και επικοινωνίας, Τομέας Υποδομών Μεταφορών, Παπάς Νίκος, Γιαννούλης Χρήστος, ως αναπληρωτής μεταφορών, Τομέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Σαντορινός Νεκτάριος. Μιχαηλίδης Ανδρέας ως αναπληρωτής νησιωτικής πολιτικής. Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αραχοβίτης Σταύρος. Τελιγιορίδου Ολυμπία ως αναπληρώτρια. Τομέας Τουρισμού, Νοτοπούλου Κατερίνα.
Αυλονίτης Αλέξανδρος ως αναπληρωτής. Τομέας μετανάστευσης και ασύλου. Ψυχογιός Γιώργος. Συντονιστής ΕΠΕΚΕ και υπεύθυνος χρηματοπιστωτικού τομέα Φλαμπουράρης Αλέκος. Με έτοιμα να παραδοθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα τα σχολεία που κατασκευάζονται στην περιοχή του ΚΕΓΕ, η ΑΕΛΜΕ Εύρου προγραμματίζει παράσταση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης το μεσημέρι της Πέμπτης. Σε κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο το απόγευμα της ίδιας μέρας θα προχωρήσουν επίσης γονείς και σύλλογοι γονέων. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με ελλείψεις και προβλήματα στην Αλεξανδρούπολη, με σημαντικότερο αυτό της σχολικής στέγης. Παρά τις αρχικές δεσμεύσεις των αρμόδιων Υπουργείων με καθυστερήσεις και μετά από τροποποίηση της αρχικής υπουργικής απόφασης για την πρόσληψή τους, κλήθηκαν την Τετάρτη να υπογράψουν τις συμβάσεις τους οι σχολικοί καθαριστές στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΑΕΜ Εύρου εξέφρασε τον προβληματισμό του για το θέμα της καθαριότητας στα σχολεία, καθώς η πλειοψηφία των καθαριστών θα εργαστεί με συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Ζητάμε άμεσα να προσληφθούν, να προσληφθεί το προσωπικό το οποίο χρειάζεται για να καθαρίσει τα σχολεία και φυσικά όσοι προσληφθούν με μικρές συμβάσεις, τριώρες ας πούμε, να μεγαλώσουν αυτές τις συμβάσεις επειδή η ανάγκη καθαριότητας στα σχολεία θα υπάρχει για όλη τη διάρκεια που βρίσκονται και οι μαθητές στα σχολεία. Ας πούμε οι οδηγίες οι οποίες δόθηκαν από το Υπουργείο είναι τα εργαστήρια να καθαρίζονται μετά από κάθε χρήση μαθητών. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει προσωπικό καθαριότητας, αυτό είναι ανέφικτο να γίνει. Πρόκειται για 75 άτομα, 28 πλήρους απασχόλησης και 47 μερικής, τα οποία θα αναλάβουν το δύσκολο έργο του καθαρισμού και της απολύμανσης των σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης την περίοδο της πανδημίας. Μπορεί να πανηγυρίζει και για αυτό το θέμα η κυβέρνηση ότι πήρε 9.500 με τους μισούς πλήρους απασχόλησης. 9.500 δουλεύαν στα σχολεία και πέρσι. Ναι, αλλά τώρα με πλήρη τμήματα οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Τα σχολεία πρέπει να καθαρίζονται δύο φορές τη μέρα, να απολυμένονται θρανία, πόμολα και λοιπά. Όλοι αυτοί οι χώροι δεν μπορούν να καλυφθούν με τον αριθμό των καθαριστριών που προσλαμβάνεται. Αφήστε που οι περισσότερες, οι 47 για παράδειγμα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης από τις 75, είναι μερικής απασχόλησης, 3,5 ώρες τη μέρα. Και τώρα, έσκασε και αυτό το, είναι φρέσκο σημερινό, ότι εάν κάνουν υπερορίες αυτές οι γυναίκες, τις υπερορίες δεν τις καλύπτει η κυβέρνηση, τις καλύπτουν οι Δήμοι από τα ανταποδοτικά, δηλαδή πάλι οι δημότες θα πληρώσουν. Προβληματισμός επικρατεί και για τον αριθμό των μαθητών μέσα στις τάξεις. Είναι κοινομιστικό ότι λόγω της έλλειψης σχολικής στέγης, ο αριθμός των μαθητών στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης φτάνει ή ξεπερνά τους 25. Η ΑΕΜΕ Εύρου προγραμματίζει παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης με αίτημα να παραδοθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα τα σχολεία που κατασκευάζονται μέχρι σήμερα στην περιοχή του ΚΕΓΕ. Για να αποσυμφορηθούν τα τμήματα τα οποία υπάρχουν ειδικά στα γυμνάσια αλλά και στα λύκεια και έτσι να μπορέσουν να τηρηθούν αυτές οι περιβόητες αποστάσεις ασφαλείας ώστε και εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και γενικά η σχολική εκπαιδευτική κοινότητα να νιώσει πιο σίγουρη. Στις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης σε κινητοποίηση θα προχωρήσουν επίσης γονείς και σύλλογοι γονέων εκφράζοντας την ανησυχία τους για τον τρόπο που θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θα μιλήσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κουρουτό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, αν και θα είναι πολύ δύσκολη. Έτσι, μακάρι καλή να είναι από εκεί και πέρα. Άκουσα προηγουμένως ότι για συμφόρηση μαθητών 20-22. Όταν στο μειωτικό σχολείο Ξάνθης είναι πάνω από 30 σε αίθουσες ακατάλληλες. Ναι. Και αντί το Υπουργείο να παρεμβαίνει, να βάλει μια σειρά και τάξη, να υπάρχει ισονομία, δηλαδή να υπάρχουν διαδικασίες που σε διασφαλίζουν το έργο το εκπαιδευτικό, αλλά ταυτόχρονα και το θέμα της υγείας των παιδιών, κοφεύει σήμερα. Και υπουργός και υφυπουργός.
γενικότερα, για να πούμε, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια εισήγηση, αν γνωρίζει. Γνωρίζουν οι τηλεθεατές το θέμα πως έχει προκύψει. Όχι, γιατί ναι, μεν μιλάμε για συμφόρηση των τάξεων με 30 και 40 μαθητές σε κάθε τμήμα, αλλά νομίζω ότι όσον αφορά την Ξανθή, εκεί γύρεται και ένα διαφορετικό, ένα άλλο θέμα πλέον, όσον αφορά, όπως είπατε, το μειονοτικό σχολείο. Είναι σχολείο, είναι παιδιά και πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Πείτε μας τι ακριβώς τώρα, και έχει προκαλέσει, κοιτάξτε, μάλιστα και την παρουσία σας εσάς στην Ξανθή. Υπάρχουν δύο μειονοτικά σχολεία, τη Κομωτινή και τη Ξάνη. Στην Κομωτινή, όπως τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, λειτουργούν όλα άψογα. Στην Ξάνθη εδώ και 5-6 χρόνια δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, δεν λειτουργεί το σχολείο με βασικούς κανόνες εκπαίδευσης και λειτουργεί βασικά ο σχολείο εφαρμόζοντας τους νόμους του κράτους. Δηλαδή, έκανε απόλυση, δεν δέχεται να πάρει τον εκπαιδευτικό όπου είναι, έχει κριθεί παράνομη απόλυση μουσουλμάνων. Για λόγους πολιτικούς, έτσι λένε, αυτοί που ηγούνται του σχολείου, η κλημερή ομάδα. Η απόλυση, εντάξει, γιατί έγινε? Ορίστε? Η απόλυση του συγκεκριμένου του δασκάλου, γιατί του καθηγητή. Γιατί ήταν γιουλενιστής. Μάλιστα. Και τον χαρακτηρίζουν τρομοκράτη. Αν είναι δυνατόν, μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, να έχουμε τέτοιου είδους αντιμετώπιση δασκάλων και καθηγητών. Αυτός είναι ιδιωτικός εκπαιδευτικός. Άρα η τουρκική κυβέρνηση δεν θέλει ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός στην Ξάνθη. Δεν ξέρω, είναι Ξάνθη. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το μέρος του... το μέρος των μουσουλμάνων της Θράκης, με αυτόν τον τρόπο που συμπεριφέρεται, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την ισονομία και την ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων. Άρα το προξενείο δεν θέλει ο συγκεκριμένος δάσκαλος να διδάσκει στα παιδιά των μουσουλμάνων. Ναι, δεν θέλει να διδάσκει. Διδάσκει 23 χρόνια εντωμεταξύ. Όχι ένα και δύο. Και αυτό έγινε μετά το πραξικόπημα, φυσικά. Προφανώς. Αλλά κοιτάξτε, το μείζον θέμα που υπάρχει δεν εφαρμόζει κανένα νόμο το σχολείο της Ξάνθης. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο η πρόσληψη του καθηγητή, όπως έχει δοθεί εντολή από τη δευτεροβάθμια Ξάνθης, αλλά το βασικότερο ζήτημα είναι δεν εφαρμόζει κανένα κανόνα υγιεινή στο σχολείο αυτό. Έτσι, τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα πλέον. Έτσι, μιλάμε για τον κορονοϊό και πώς θα γίνει τελικά αυτή η λειτουργία. Αυτό είπαμε στην Υπουργό σε μια απόρριτη επιστολή, αλλά αγρόνι γούρασε. Υπάρχουν διαδικασίες να γίνει κλήρωση. Είναι περισσότερα τα παιδιά. Δεν μπορούν να πάνε όλα σε ένα σχολείο όπου δεν τηρούν οι βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια αίθουσα 25 τετραγωνικών μέτρων να είναι 32 ή 35 μαθητές. Δεν είναι δυνατόν. Είναι μια υγειονομική βόμβα το σχολείο της Ξάνθης. Ελπίζω η κυρία Κεραμέως και η κυρία Τσαχαράκη να το αντιληφθούν τελευταία στιγμή. Γι' αυτό μαζί με την ΟΛΜΕ και την τοπική ΕΛΜΕ και το εργατικό κέντρο Ξάνθης δίνουμε συνέντευξη τύπου και αναλύουμε όλο το ζήτημα. Την ακατελειότητα των θηρίων, τη μη ύπαρξη κανόνων υγιεινής, η μη τήρηση των νόμων. Το βασικότερο απ' όλα να υπάρχει νομιμότητα. Είμαστε Έλληνες πολίτες και ως Έλληνες πολίτες, είτε μουσουλμάνοι είτε καθολικοί είτε ορθόδοξοι, έχουμε δικαίωμα επιλογής του σχολείου, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες. Όχι όπως θέλουν αυτή τη στιγμή να λειτουργούν τα πράγματα στην Ξάνθη. Είναι τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με τη δημοκρατία, είναι τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει με την ίση αντιμετώπιση των πολιτών και είμαστε αδέκαστοι. Δεν πρέπει να κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Και μιλάμε για μια περιοχή η οποία μας έχει δώσει πάρα πολλά κρούσματα, έτσι, κύριε Κουρδέ. Μα είχε μπει σε καραντίνα ένα μεγάλο διάστημα. Εχήνος, Μύκη κτλ. Έτσι δεν είναι? Και σήμερα μας στηβάζονται, τώρα αντιλαμβάνεστε, 35 παιδιά σε μια αίθουσα 25 τετραγωνικών μετρών. Αγκαλιά ήταν όλοι μέσα στην τάξη. Τι μάσκες μου λένε και τι παγουρίνια. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα. Επομένως δεν είναι ένα το ζήτημα, είναι η μη εφαρμογή και η τήρηση των κανόνων και των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν μπορεί μέσα στην ελληνική επικράτεια, παραλαμβάνω για μία ακόμη φορά, να λειτουργεί ως κράτος σε κράτη ένα σχολείο. Δεν μπορεί. Δεδομένο, αν δεν το αντιληφθούν, θα πρέπει να παρέμβει εισαγγελέας, αφού δεν παρεμβαίνει το Υπουργείο Παιδείας. Σίγουρα αυτά τα περιστατικά στην πορεία με την έναρξη της χρονιάς από Δευτέρα θα τα βρούμε πολλές φορές μπροστά μας, κύριε Κουρούτε, έτσι δεν πριν είναι? Πριν τα βρούμε όμως, έχοντας ένα τεράστιο πρόβλημα μετάδοσης του ιού, καλύτερα να τα λύσουμε προηγουμένως. Τα παιδιά μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο σχολείο δημόσιο, που είναι και παιδιά των μουσουλμάνων, και να πηγαίνανε εκεί όσα χωράει το κτίριο. Όσα επιτρέπει η καταλληλότητα του κτιρίου. Αυτό από ποιους δεν επιτρέπεται, εσείς πιστεύετε, πρόεδρε? Ορίστε, από ποιους δεν επιτρέπεται αυτό και δεν έχει κινηθεί να γίνει προκειμένου να αποσυμφορηθεί αυτό το τμήμα, αυτό το σχολείο το συγκεκριμένο? Είναι καθαρά πολιτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Δεν εφαρμόζει τον νόμο. Εμείς έχουμε ενημερώσει, εμείς και η ΟΛΜΕ, με εμπιστευτικά έγγραφα,
το τι γίνεται σήμερα στην Ξάνθη. Δυστυχώς δεν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους. Ας αναλάβουν τελευταία στιγμή. Εμείς χτυπάμε το καμπανάκι αύριο στην συνέντευξη τύπου. Έχει πάρει τεράστια έκταση το θέμα στα ΜΜΕ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιληφθούν ότι τα πράγματα δεν γίνονται δια τηλεφώνου, αλλά αν μπουν στην ουσία και τα λύσουν εκεί ακριβώς που υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν μπορούν να υπάρχουν σχολεία με τόσους μαθητές μέσα. Ήδη φωνάζουμε και τις ιδιωτικά σχολεία στην Αθήνα είναι 27 και 30 μαθητές. Το λέει ο νόμος. Εντάξει, ένα μάθημα δεν μπορεί να γίνει. Ο κίνδυνος της μεταφοράς του ιού είναι τεράστιος. Και ακόμα με 25 μαθητές. Πόσο μάλλον από 30 και σε ακατάλληλο χώρο. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε πραγματικά. Το σχολείο της μειονότητας τι πρόβλημα δημιουργεί σήμερα στην κοινωνία της Ξάνθης. Πρόβλημα ως προς τη μη εφαρμογή του νόμου, αλλά και το σημαντικότερο της μεταφοράς του ιού. Ελπίζουμε έστω και την τελευταία στιγμή να βρεθεί μια λύση, κύριε Κομιτέα. Και στην Υπουργό, αν και δεν έχει απαντήσει, και στην Υπουργό, τι να σας πω, δεν ξέρω. Έτσι, αύριο είναι και συνέντευξη τύπου. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Με μικρότερη συμμετοχή αλλά δυναμική παρουσία αναμένεται να υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό τα συνδικάτα το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και τα μέτρα που θα συνοδεύουν την υλοποίησή του. Στο πλαίσιο αυτό το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης προγραμματίζει συλλαλητήριο, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 7 η ώρα, στις 7:30 το απόγευμα μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Όχι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όπως κάθε χρόνο, αλλά μπροστά στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης θα διαδηλώσουν τα σωματεία εργαζομένων κατά της κυβερνητικής πολιτικής και με αφορμή την παρουσία του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα το Σαββατοκύριακο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα εγκαινιάσει την έκθεση αφού αυτή ακυρώθηκε, θα έχει όμως επαφές με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Για όλα αυτά τα μέτρα που απαιτούμε για την προστασία της υγείας, της ζωής, του εισοδήματος του λαού, των εργαζομένων κτλ. Θα προχωρήσουμε σε μια κινητοποίηση την Πέμπτη στις 7.30 ώρα το απόγευμα μπροστά στο Δημαρχείο, βάζοντας συγκεκριμένα αιτήματα σε σχέση με τις προσλήψεις για την υγεία, σε σχέση με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει με τις εργολαβίες, με όλα αυτά τα ζητήματα που πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε όλα τα, και σε νοσηλευτές και σε γιατρούς και στο προσωπικό φύλαξης, σύντης, καθαριότητας κτλ. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και τα μέτρα που θα συνοδεύουν την υλοποίησή του το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Στο προγραμματισμό της κυβέρνησης εντάσσονται διευρύνσεις και επεκτάσεις ήδη υφιστάμενων μέτρων, κατά των οποίων θα διαδηλώσουν οι εργαζόμενοι, αξιώνοντας παρεμβάσεις για την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των δημοκρατικών ελευθεριών του λαού. Για άλλη μια φορά, δυστυχώς, για να περάσει και τη νέα κρίση που η πανδημία έφερε πιο κοντά, οι μεγάλες επιχειρήσεις, το κεφάλαιο όπως λέμε, φορτώνονται τα βάρη στο λαό, στους εργαζόμενους. Αυτό για μας είναι το βασικό. Αυτό γίνεται με όλους τους τρόπους. Βλέπετε, για παράδειγμα, τώρα σε σχέση με τις υπερορίες. Βλέπετε τι γίνεται σε σχέση με την τηλεργασία που γενικεύεται, με όλα αυτά τα μέτρα και τα προνόμια για το κεφάλαιο. Και από την άλλη, ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, να ζουν με πολύ λιγότερες αποδοχές μέσα στην ανεργία, την ανασφάλεια, αλλά και το άγχος για το άνοιγμα της σχολικής χρονιάς. Το συλλαλητήριο στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα μπροστά στο Δημαρχείο και διοργανώνεται μεταξύ άλλων από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και το Σωματείο Οικοδόμων. Θα υπάρξουν διαδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη. Εμείς, λόγω της έκτακτης αυτής και υγειονομικής κατάστασης, λόγω του COVID, είπαμε ότι καλό είναι να μην μετακινηθούμε. Παρόλα αυτά όμως, να μην αναστείλουμε και τη δράση μας, να συμμετέχουμε και εμείς και συμβολικά μέσα από την κινητοποίηση αυτή της Πέμπτης, να ρίξουμε και το χορό αν θέλετε σε αυτές τις κινητοποίησεις που θα κορυφωθούν βέβαια στο συλλαλητήριο το Σάββατο το απόγευμα στη ΔΕΘ. Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί και στη Θεσσαλονίκη από τοπικές οργανώσεις, καθώς λόγω της πανδημίας δεν αναμένεται μαζική μετακίνηση πολιτών όπως τα προηγούμενα χρόνια.
Στα 248 είναι τα νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα, σύμφωνα με την σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατεγράφει ένα νέο κρούσμα στον Εύρο. Στα 248 είναι τα κρούσματα όπως ανακοινώθηκαν το απόγευμα από τον ΕΟΔΗ. Από αυτά τα 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση, στην χώρα μας έχουν καταγραφεί 3 νέοι θάνατοι από τον κορονοϊό. Συνολικά οι νεκροί στην Ελλάδα είναι 293. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 12.080. 46 πολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 11 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 87% των διασωληνωμένων έχει υποκείμενο νόσημα. Είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 167 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αναλυτικότερα, 19 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. 4 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο. 98 κρούσματα στην περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων τα 14 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, ενώ 2 συνδέονται με συρροές. 17 κρούσματα στην Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων το 1 συνδέεται με συρροή, ενώ 1 αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 1 κρούσμα στην Αργολίδα, 1 κρούσμα στην Βιωτία, 1 κρούσμα στην Εύβοια, 1 κρούσμα στα Γρεβενά, 1 κρούσμα στον Εύρο, 3 κρούσματα στη Ζάκυνθο, 9 κρούσματα στην Ημαθία, εκ των οποίων το 1 συνδέεται με συρροή, ενώ 1 αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 4 κρούσματα στην Φθιώτιδα, 2 κρούσματα στα Ιωάννινα, 4 κρούσματα στην Καρδίτσα, 1 κρούσμα στην Κέρκυρα, 13 κρούσματα στο Κιλκής, εκ των οποίων 11 συνδέονται με συρροή, 1 κρούσμα στην Κοζάνη, 1 κρούσμα στην Κορινθία, 4 κρούσματα στη Λάρισα, 15 κρούσματα στην Λέσβο, εκ των οποίων 11 συνδέονται με συρροή, 1 κρούσμα στην Μαγνησία, 1 κρούσμα στην Μύκονο, 1 κρούσμα στην Πάρο, 25 κρούσματα στην Πέλα, εκ των οποίων 8 συνδέονται με συρροή, ενώ 1 αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 5 κρούσματα στην Πιερία, εκ των οποίων 1 συνδέεται με συρροή, ενώ 1 αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας. 1 κρούσμα στο Ρέθυμνο και τέλος 11 κρούσματα στα Τρίκαλα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την έναρξη της Super League. Την Παρασκευή θα γίνει πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τα δύο πρώτα παιχνίδια Άρης Λαμία και ΠΑΟΚ Λάρισα. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με το ίδιο σύστημα της περσινής περίοδου, δηλαδή με play-off στις θέσεις 1-6 για την ανάδειξη του πρωτοαθλητή και play-out στις θέσεις 7-14 για την παραμονή στην κατηγορία. Θα υποβιβαστεί η ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση. Η προτελευταία θα δώσει διπλούς αγώνες μπαράς για μια θέση στη Super League 1 με την δεύτερη ομάδα της βαθμολογίας στην Super League 2. Λίγο πριν ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια στοιχήματα. Μεταξύ αυτών για το ποια ομάδα θα κατακτήσει τον τίτλο, αν θα καταφέρει να τερματίσει αίτητη κάποια ομάδα ή να διατηρήσει απόρθητη την έδρα της, αν θα σημειωθούν περισσότερα ή λιγότερα γκολ από 437,5 γκολ στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, αν τα πιο πολλά κόρνερ σε ένα παιχνίδι θα είναι πάνω ή κάτω από 19,5. Στα πρακτορία ΟΠΑΠ προσφέρονται ειδικά στοιχήματα και για τους σκόρερ της Super League. Από το Μουσικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η φλόγα των εθελοντών αιμοδοτών στο πλαίσιο της 18ης λαμπαδιδρομίας που διοργανώνεται στην πόλη. Η πομπή θα καταλήξει στην πλατεία του Φάρου όπου θα ανάψει ο βωμός που στήθηκε ειδικά για την εκδήλωση. Η δράση στηρίζεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών. Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμμετεχόντων αλλά και των πολιτών, οι εθελοντές αιμοδοτές της Αλεξανδρούπολης πραγματοποιούν την 18η λαμπαδιδρομία τους την ερχόμενη Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. 18η λαμπαδιδρομία, πανελλαδικά γίνεται μια πολύ μεγάλη κίνηση με τη φλόγα της αγάπης των εθελοντών αιμοδοτών. Είναι αυτό που αισθάνεται ο αιμοδότης όταν δίνει αίμα και πραγματικά εμείς στην πράξη βλέπουμε ότι είναι η φλόγα από τους εθελοντές αιμοδότες να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, έναν φίλο, έναν γνωστό, έναν πάσχοντα Μεσογειακής που χρειάζεται πραγματικά αίμα, αλλά και στη χώρα μας ξέρουμε ότι έχουμε, δεν έχουμε αυτάρκεια, οπότε χρειάζεται να είμαστε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες. Θα σηκώσουν ψηλά την φλόγα της προσφοράς σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες προκειμένου να προσφέρουν το δώρο ζωής που κυλά στις φλέβες τους. Η εκκίνηση των λαμπαδιδρόμων θα γίνει από το Μουσικό Σχολείο στις 7 το απόγευμα. Η φλόγα θα διασχίσει το κέντρο της πόλης και θα φτάσει στην πλατεία του Φάρου. Η μάζοξη θα γίνει πάνω στο Μουσικό Γυμνάσιο.
Από εκεί θα προμηθευτούμε δάδες, σημαίες και φανέλες. Από όλες τις ηλικίες θέλουμε να έχουμε συμμετοχές, από μικρότερους έως και μεγαλύτερους. Η διαδρομή θα είναι η κάθοδος, θα περάσουμε από την Ακαδημία, θα βγούμε στην παραλία και θα φτάσουμε στο Φάρο, όπου εκεί θα μας περιμένει ο βωμός για να τελικά να ανάψουμε τη δύναμη, τη φλόγα των εθελοντών αιμοδοτών. Στην λαμπαδιδρομία θα λάβουν μέρος μικροί και μεγάλοι, τους οποίους θα συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ άνδρες και γυναίκες της τροχέας θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία στην πόλη. Να δώσουμε το μήνυμα ότι οι εθελοντές αιμοδότες θα βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, βοηθούν τον συνάνθρωπο, είναι τακτικοί αιμοδότες και έτσι έχουμε μια βοήθεια στον συνάνθρωπο που το έχει ανάγκη. Θέλω να επισημάνω για τα παιδιά της Μεσογειακής. Είναι αυτά που χρειάζονται κάθε μήνα μία μονάδα αίματος. Τέσσερις μονάδες αίματος. Κάθε εβδομάδα μία μονάδα αίματος. Γι' αυτά και μόνο τα παιδιά πρέπει να είμαστε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες για τον άγνωστο πάσχοντα ασθενή. Έχουμε στη χώρα 2.500 παιδιά. 30.000 μονάδες εισάγουμε από τον Εθνικό Ερυθρό Σταυρό που έχει έδρα την Ελβετία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Τη δράση που πραγματοποιείται για 18η χρονιά στηρίζει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Στις 20 Σεπτεμβρίου με πεζοπορία στον Ίασμο της Ροδόπης ξεκινά τις δράσεις του Οδρομέας Θράκης για την φετινή σεζόν. Τα μέλη του αθλητικού φορέα παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα πεζοποριών στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου την οποία παραχώρησαν. Περιλαμβάνει μικρής και μεγάλης διάρκειας εξορμήσεις στη φύση για παιδιά, οικογένειες, αρχάριους αλλά και έμπειρους πεζοπόρους. Με στόχο την ευζοία, την υγεία αλλά και την αναψυχή των συμμετεχόντων, καταρτίστηκε το νέο πρόγραμμα πεζοποριών του Δρομέα Θράκης. Οι υπεύθυνοι του αθλητικού φορέα κάλεσαν τους πολίτες να ενημερωθούν για τις φετινές δράσεις του Συλλόγου, καθώς καλύπτουν όλα τα ενδιαφέροντα αλλά και τις δυνατότητες του καθενός. Μετά τη συναρπαστική πρώτη πεζοπορική χρονιά του Δρομέα Θράκης, με 9 ξεχωριστές δράσεις και 300 περίπου μοναδικές συμμετοχές πεζοπόρων όλων των ηλικιών αλλά και από όλη τη Θράκη, το πεζοπορικό τμήμα του Συλλόγου με την ορειβάτρια του Έβερεστ και πολλών άλλων κορυφών, Κικίτσα Καλδίμη, η οποία εμπνεύστηκε από την αρχή την ιδέα ίδρυσης αυτού του τμήματος ως επικεφαλής, τον Δημήτρη Κωστόπουλο να τη συνεπικουρεί από την πρώτη κιόλας πεζοπορία μας, τον Κώστα Χαριτόπουλο, ο οποίος οργανώνει την ασφάλεια κάθε πεζοπορίας, επιχειρεί φέτος να κάνει την υπέρβαση. Το πεζοπορικό τμήμα του Δρομέα διπλασίασε σε αριθμό τις δράσεις του και προγραμμάτισε ένα καλεντάρι για τη νέα χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μικρής και μεγάλης διάρκειας εξορμήσεις στη φύση για παιδιά, οικογένειες και πολίτες, αρχάριους αλλά και έμπειρους πεζοπόρους. Μετά από μια επιτυχημένη, όπως είπε και ο Κώστας, περσινή χρονιά, ευελπιστούμε και φέτος να είμαστε ακόμα, να ανεβάσουμε ένα σκαλί παραπάνω το πεζοπορικό τμήμα. Επιλέγουμε την κατάλληλη εποχή ανάλογα με το μέρος που θα πάμε. Και την ασφάλεια. Πριν από όλα δηλαδή πηγαίνουμε εγώ και η Κική, ελέγχουμε το δρομολόγιο έτσι ώστε να δούμε και να σημάνουμε κάποια δύσβατα σημεία που να μπορέσουμε εκείνη τη μέρα που την εκτελέσουμε να εκτελεστεί με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Πρωταρχική σημασία του Συλλόγου όταν κάνει μια πεζοπορική διαδρομή είναι η ασφάλεια. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο η ασφάλεια των πεζοπόρων. Γι' αυτό το λόγο κάθε φορά πριν γίνει μια διαδρομή την εξετάζουμε, βλέπουμε τα σημεία που πρέπει να τύχουν άξια προσοχής και πριν τη διαδρομή τα επισημαίνουμε στους πεζοπόρους για να ξέρουν και αυτοί τι γίνεται. Επίσης, σε όλες τις πεζοπορικές διαδρομές θα έχουμε υγειονομική κάλυψη από διασωστική ομάδα για να αισθάνονται και οι πεζοπόροι ασφαλείς κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας. Η πρώτη εξόρμηση του πεζοπορικού τμήματος πραγματοποιείται στις 20 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει πεζοπορία στην περιοχή του Ιάσμου Ροδόπης. Απευθύνεται σε αρχάριους αλλά και άτομα μικρότερης ηλικίας. Ακολουθούν άλλες δύο εξορμήσεις τον Οκτώβριο σε Ορεστιάδα και Εσίμη. Είναι μια διαδρομή εύκολη. Μπορείτε να πάρετε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας. Και στις 20 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουμε με τον Ίασμο, τον Πόταμο και το Κομψάτο. Είναι μια διαδρομή όπου είναι παράλληλα με τρεχούμενα νερά. Η επόμενη διαδρομή μας είναι στις 3 Δεκάτου, στον Πετάλο Φορεστιάδας. Φροντίζουμε πάντα οι διαδρομές μας να έχουν εναλλαγές
στο πού πηγαίνουμε να μην είναι πάντα στο ίδιο γεωγραφικό τόπο, έτσι ώστε να βοηθάμε και τους ανθρώπους από άλλες περιοχές να συμμετάσχουν. Το νέο πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δρομέα Θράκης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ και να μείνετε ασφαλείς.